Την προσεχή εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, Τετάρτη, δεν ξέρω, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πότε ακριβώς θα καθορίσει την ημερήσια διάταξη. Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, μεταξύ των οποίων θα έχουμε και ένα θέμα σχετικά με το έκτο σύνταγμα πεζικού, με το στρατόπεδο στο έκτο σύνταγμα πεζικού. Μετά την παράνομη μετατροπή του σε κέντρο φύλαξης λαθρομεταναστών και μετά τις εξαγγελίες της νέας Υπουργού της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, της νέας Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την συνάντηση που είχε ο κύριος Δήμαρχος με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, που όπως γνωρίζετε είναι και πατριώτης μας, για δημιουργία κέντρων, ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας μεταναστών. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις απόψεις του, ήδη έχει βγει και σχετικό δελτίο τύπου. Εξέφρασε τις απόψεις του στον κύριο Πανούση. Έχει ραντεβού τις προσεχείς ημέρες με την αρμόδια Υπουργό Μετανάστευσης, την κυρία Χριστοδουλοπούλου, για να της εκθέσει το θέμα και την κάθετη άρνηση του Δήμου να μετατραπεί σε ένα ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα, χθες το βράδυ είχε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στην οποία παρέστηκε ο Δήμαρχος, ανέπτυξε τις απόψεις του Δήμου Κορινθίων και της Δημοτικής Αρχής. Και βέβαια, το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση, αυτή που θέλουμε και εμείς ως Κορίνθοι, και με παρέτρωση του κυρίου Καλλίρη και με παρέτρωση του κυρίου Δημάρχου, να μην δοθεί ο συγκεκριμένος χώρος να λειτουργήσει και το ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Φανταστείτε δηλαδή την πόλη της Κορίνθου να έχουμε 700 έως 1.100 μετανάστες να γυρίζουν μέσα στην πόλη της Κορίνθου άσκοπα, με ποιον σκοπό, δηλαδή ο μετανάστης τι θέλει. Θέλει κάπου να πάει, και αυτό, γι' αυτό έχουν έρθει στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν να μείνουν στην Ελλάδα, ήρθαν να πάνε στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Ο σκοπός τους είναι να φύγουν έξω. Κατά συνέπεια, τι θα κάνουν? Θα περιτριγυρίζουν τα λιμάνια της Κορίνθου, κατά κύριο λόγο που έχει και τα ρορό για την Ιταλία, και θα βλέπουμε μία εικόνα στην πόλη η οποία δεν θα ταιριάζει στον πολιτισμό της. Εκφράσαμε λοιπόν την πλήρη αντίθεσή μας και στον Υπουργό των Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Πανούση, και κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία του κυρίου Δημάρχου. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση που θέλουμε εμείς, και όχι μόνο το κέντρο αυτό να μην λειτουργήσει ως ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας. Εμείς εξακολουθούμε και ζητάμε, εμένουμε στις απόψεις μας, να καταργηθεί το κέντρο, το παράνομο κέντρο φύλαξης μεταναστών. Εμένουμε στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και ζητάμε ο χώρος αυτός να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα στο Δήμο Κορινθίων, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στην προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά συγχρόνως, αφού μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ για οικονομίες κλίμακας, πεδίων δόξης λαμπρών, να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, της αστυνομικής διεύθυνσης και όποιες άλλες κρατικές υπηρεσίες υπάρχουν στον νομό, είτε είναι δασαρχία, είτε δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες λειτουργούν. Και οικονομίες κλίμακας και ικανοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου για στέγαση υπηρεσιών, για αθλητισμό, για αναψυχή, για πολιτισμό. Αυτή ήταν η άποψη που εκφράσαμε μέχρι σήμερα. Αυτή θα επαναλάβουμε και στην προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που θα φέρουμε θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου. Εξάλλου και προεκλογικά το βάλαμε το θέμα αυτό, αν θυμάστε. Προκαλέσαμε όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με τις τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές και τοπικές, συμφώνησαν στα αιτήματα του Δήμου, πέρα των ανθρωπίνων αναγκών για τα θέματα της μετανάστευσης. Αυτά είναι άλλα θέματα που απασχολούν την κυβέρνηση, δεν απασχολούν το Δήμο Κορινθίων, δεν απασχολούν τους Δήμους, απασχολούν την κυβέρνηση, και εμείς τασόμαστε μαζί, άνθρωποι είμαστε. Οι άνθρωποι ζητούν να ικανοποιήσουν το βασικό αίτημα της εργασίας. Εργασία ζητούν, γι' αυτό έρχονται στην Ευρώπη, και κατά δεύτερο λόγο, κατά πρώτο λόγο μάλλον, έρχονται για λόγους που έχουν σχέση με τα καθεστώτα στις περιοχές τους που κατοικούν, και κατά δεύτερο λόγο για μια καλύτερη ζωή, εργασία,
οικογένεια, ανάπτυξη. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα σήμερα να σας θέσω. Εμείς με τη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβουμε την προσεχή εβδομάδα, θα επαναλάβουμε την θέση του Δήμου, κάθετα αντίθετη στην δημιουργία ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας μεταναστών και έτοιμα απόδοσης του συγκεκριμένου χώρου στο Δήμο Κορινθίων και στις άλλες για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως σας προανέφερα, περιφέρειας, κράτους και αξιοποίηση όλου του χώρου του έκτου συντάγματος πεζικού. Σας ευχαριστώ πολύ.